Μακεδόν. Και αυτό αυξάνει τις ευθύνες μου και ελπίζω στην επίοικιά σας. Να ευχαριστήσω και τις ταλαντούχες κυρίες που μας διέθεσαν το ταλέντο τους, ιδιαίτερα την αγαπητή μου Ινώ που για πολλωστή φορά με τιμά. Και ξεκινάμε. Όπως ήδη ακούσατε, η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα της ποίησης, της πιο παλιάς μορφής της τέχνης του λόγου. Άπειροι ανά τους αιώνες αφορισμοί σχετικά με το τι είναι ποίηση. Από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ως τους σύγχρονους διανοητές, όλοι οι μεγάλοι λογοτέχνες και ποιητές επιχείρησαν να δώσουν τον ορισμό της ποίησης χωρίς ποτέ να συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Είναι άραγε η ποίηση η αιτία που φθείρει το κάθε τι από το μη είναι στο είναι, όπως ορίζει ο Πλάτων, ή απλά και μόνο ποίηση είναι η έκφραση του ωραίου διαμέσου λέξεων, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους, όπως ισχυρίζεται ο Μπόρχες. Η ποίηση είναι το άλλο πρόσωπο της υπερηφάνειας, όπως διακηρύσει ο υψηπετής Ελίτης. Έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα, όπως διαπιστώνει ο στοχαστικός Σεφέρης, ή μήπως είναι το καταφύγιο που φθονούμε, όπως κραυγάζει ο τραγικός Καριωτάκης. Είπαμε, άπειροι αφορισμοί για το τι είναι ποίηση, φύση αδύνατο να αναφερθούν εδώ όλοι. Ας ακούσουμε λοιπόν μόνο ενδεικτικά τις φωνές δύο σύγχρονων Ελλήνων ποιητών. Ο πρόωρα χαμένος Γιώργος Αραντάρης, ένας από τους σημαντικότερους της γενιάς του, αναρωτιέται και αυτός τι θα πει ποίηση και εξομολογείται. «Δεν μπορώ να βρω πια τι θέλει να πει ποίηση. Μου διαφεύγει. Το ήξερα, αλλά τώρα μου διαφεύγει. Αν κάποιος μου ρωτήσει αυτή τη στιγμή, θα ντροπιαστώ, γιατί εξακολουθώ να είμαι ενδόμηχα βέβαιος πως η ποίηση είναι μια ουσία απαράλλαχτα όπως και η ζωή. Και κρύβομαι, από κάποιον κρύβομαι, σαν αρχίζω να γίνομαι τρελός και να ντρέπομαι. Αλλά η ποίηση, κάποιος θα σταθεί ικανός να πει στους άλλους, όχι σε μένα, που αν και το ξέρω φεύγω, τι είναι ποίηση». Ο ομότεχνός του Κώστας Πηγαδιώτης, ένας ποιητής που το έργο του απασχόλησε τον Νίκο Λαδά, έχει καταλήξει και έχει κατατάξει την ποίηση στις ανθυγιεινές και πόδινες εργασίες, υπάγεται η ποίηση. Στο ψέμα και αδικία φυλάσθενοι οι ποιητές, τα αναπνευστικό τους ταλαιπωρούν. Της αλήθειας το φάρμακο αποσύρθηκε ως ακατάλληλο και μόνο σε στίχους κυκλοφορεί. Και οι ποιητές, τι είναι οι ποιητές? Ο Γιώργος Αραντάρης στο πολύ γνωστό ποίημά του «Δεν είμαστε ποιητές» μας λέει: «Δεν είμαστε ποιητές σημαίνει φεύγουμε, σημαίνει εγκαταλείπουμε τον αγώνα, παρατάμε τη χαρά στους ανίδεους, τις γυναίκες στα φιλιά του ανέμου και στη σκόνη του καιρού. Σημαίνει πως φοβούμαστε και η ζωή μας έγινε ξένη, ο θάνατος βραχνάς». Και ο Κώστας Πηγαδιώτης διαπιστώνει και αυτός από τη δική του σκοπιά. Στα δάση ανησυχίας οι ποιητές κατασκηνώνουν. Εκεί τους βρίσκει η θύελα τις ταραγμένες νύχτες. Πατρίδα τους ιδιαίτερη η αγάπη. Τα ερυπωμένα τείχη της με πάθος πάντα υπερασπίζουν. Στις μάχες της ψυχής, στους πληγωμένους και χμαλώτους θα τους βρεις.